Πόσο σημαντικό είναι για αυτά τα παιδιά να πάνε σχολείο? Νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλη την ελληνική κοινωνία. Να πούμε ότι για αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι παιδιά που ξαναμπαίνουν σε μια κανονικότητα, μπαίνουν στη δημόσια εκπαίδευση, ξαναγίνονται παιδιά, ξαναβρίσκουν την ταυτότητά τους σαν παιδιά. Δεν είναι πρόσφυγες πολέμου μόνο, είναι παιδιά που πάνε στο σχολείο. Και αυτό είναι το μόνο πλαίσιο που τα κρατάει, τα βγάζει από τη ΒΙΑΛ, έτσι, από την απομόνωση. Η αρχή της δημόσιας εκπαίδευσης θα τους δώσει ένα πιστοποιητικό που θα τα ακολουθήσει στο επόμενο βήμα τους, στην ενδοχώρα, στο εξωτερικό, όπου και αν πάνε. Είναι πολύ βασικά. Τα παιδιά αυτά δεν είναι ο πρώτος στόχος η μάθηση των μαθημάτων. Ο πρώτος στόχος είναι η ένταξη, είναι το να παίξουν με τα άλλα παιδιά, η κοινωνικοποίησή τους, το να αισθανθούν μια κανονικότητα και να έχουν ένα πλαίσιο ασφάλειας και αναφοράς. Οι γνώσεις δηλαδή έρχονται σε δεύτερο στάδιο. Και οι γνώσεις είναι σαφώς σημαντικές, αλλά έρχονται σε δεύτερο στάδιο. Τώρα, αυτό είναι σημαντικό για όλη την ελληνική κοινωνία, αλλά και όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Γιατί σκεφτείτε παιδιά, αυτά τα παιδιά θα μείνουν στην Ευρώπη. Έτσι, ή στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Σκεφτείτε αυτά τα παιδιά στο περιθώριο, χωρίς εκπαίδευση, αγράμματα και χωρίς πλαίσιο, και σκεφτείτε τι αυτά γεννάνε, έτσι. Σκεφτείτε τους κινδύνους δηλαδή για την κοινωνική συνοχή, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό. Και να πω και κάτι άλλο. Ζούμε σε μία περίοδο πολυπολιτισμικότητας. Αυτό δεν είναι επιλογή, είναι πραγματικότητα. Το να μάθει σε ένα σχολείο το παιδί να μπορεί να συνδιαλέγεται με άλλα παιδιά από άλλες χώρες, είναι και πλούτος, είναι και πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Πλούτος εννοείται και για τα Ελληνόπουλα. Εννοώ ότι είναι δώρο για την εκπαίδευση. Καταρχήν να πούμε ότι μια σχετική αγωνία όλων των γονιών για το τι πρόκειται να συμβεί στα παιδιά όταν πηγαίνουν σε ένα ξένο περιβάλλον, είτε είναι σχολείο είτε οτιδήποτε άλλο, είναι λογική με μία έννοια. Δηλαδή αναμένουμε και είναι και, πώς να πω, φυσιολογικό οι γονείς να αγωνιούν και να ανησυχούν σε πρώτο επίπεδο αν αυτά όλα τα παιδιά που θα πάνε από τη ΒΙΑΛ δημιουργούν ένα πρόβλημα. Όμως, από τη στιγμή που, όπως είπε και η κυρία Κατριβάνου, υπάρχει μια παρακολούθηση και εμείς βγαίνουμε και λέμε, δεν καθησυχάζουμε πλασματικά τον κόσμο, αλλά λέμε την πραγματικότητα, αυτό πρέπει να τελειώνει και να ξεπερνιέται πια ως φόβος. Τώρα, η αρχική αγωνία λοιπόν είναι σωστή και γι' αυτόν τον λόγο εμείς κάνουμε ενημέρωση και αυτό μέσα από το σταθμό τώρα εδώ, αλλά και με συζητήσεις με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, γιατί έχει μια αξία, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου, από εκεί και πέρα πρέπει πλέον να είναι αντιληπτό ότι δεν κινδυνεύουμε. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος θεωρητικά να πει κανείς, α, είναι παιδιά που ζουν σε κακές συνθήκες, όπως τέτοια και για οποιονδήποτε άλλον πολίτη, Έλληνα ή μη, που ζει σε κακές συνθήκες και πάει σε έναν χώρο. Εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Πρώτο είναι ότι υπάρχει παρακολούθηση ιατρική και συνθηκών υγιεινής από την οργανωμένη πολιτεία και συγκεκριμένα από το ΚΕΛΠΝΟ. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επιδημίες. Όσες φορές έχουν υπάρξει μεμονωμένα κρούσματα επατήτηδας Α στην Ελλάδα, όχι στοιχείο, έχουμε εμβολιάσει άμεσα ώστε να περιορίσουμε την ιστορία αυτή. Μόνο κάποια περιστατικά, αν πούμε τα περισσότερα σε όλη τη χώρα, όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ανεμοβλογιά, γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι εμβολιασμένα όπως είναι τα δικά μας παιδιά. Όμως η ανεμοβλογιά είναι μια παιδική ασθένεια η οποία θέλει μόνο ένα περιορισμό και τελειώνει εκεί και δεν έφτασε σε σημείο να έχει επιδημικές εξάρσεις μεγάλες, όπως ακούσατε. Και ενώ πέρασαν εκατομμύρια άνθρωποι από τη χώρα μας. Θα έπρεπε να το έχουμε δει. Δεν κρύβονται οι ασθενείς, δεν κρύβονται οι νεκροί σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει τρόπος, ούτε κρύβονται οι επιδημίες. Δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβουμε για το αυτό. Όσο και να θέλει κανείς, αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται και, πώς να πούμε, είναι εμφανές και διαδίδεται και είναι αντιληπτό από όλους. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι αυτό για να δείξουμε ότι δεν πάει κανείς να πει ποτέ ότι τα παιδιά αυτά ζουν στις ίδιες συνθήκες όσοι άλλοι ή ότι ξέρετε δεν πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη φροντίδα, αλλά σε ένα ορισμένο σημείο. Εμείς ελέγχουμε λοιπόν τους χώρους αυτούς. Έχουμε κάνει εμβολιασμό για την Λαρά, που είναι η επιδημία που μας αφορά αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε μια επιδημική έξαρση τελευταίο 1,5 χρόνο. Είμαστε στη μέση μιας επιδημίας που περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσει, αν τελειώσει το Μάρτιο. Δεν έχουμε κρούσματα παρά μόνο μεμονωμένα σε κάποιους καταβλισμούς που δεν έφτασαν να γίνουν πολλά σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Αυτό δείχνει ότι ο εμβολιασμός μας που έχει ξεκινήσει ακόμα από την εποχή της Δομένης έχει αποδώσει, έχει αποτελέσματα. Άρα και θα πει κανείς γιατί η Λαρά. Γιατί η Λαρά αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο όλης της Ευρώπης. Η Λαρά μεταδίδεται εύκολα και αερογενώς. Άρα εμείς κάναμε μια παρέμβαση και η επιδημία αυτή περιορίστηκε. Δεν υπάρχει δηλαδή σε πρόσφυγες. Άρα και γι' αυτό έχει σημασία το γεγονός ότι εμείς επιμένουμε να εμβολιάζουμε με τουλάχιστον μία ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης με δύο δόσεις την Λαρά κυρίως. Και επίσης, όπως είπα, παρεμβαίνουμε όπου βλέπουμε εστίες.
Τώρα, αν εκεί οι συνθήκες είναι τέτοιες που ένα παιδάκι του καταβλισμού νοσεί από γαστεντερίτιδα, αυτό αφορά εκείνο το παιδί. Υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα πέραν του ελέγχου που ονομάζεται υγειονομικός φραγμός. Υγειονομικός φραγμός σημαίνει ότι αυτός που ζει σε κακές συνθήκες και έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για μια στιγμή, μιλάμε για μια γαστεντερίτιδα, δεν μιλάμε για το περισσότερο, για να νοσήσω εγώ, για να κολλήσει εμένα, πρέπει να ζήσουμε στις ίδιες συνθήκες ή να μιλάω εγώ ατομικά μέτρα προστασίας, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά, πλήσιμο χεριών. Άρα, αν με ρωτάτε τι κάνουμε, τα κλασικά απλά μέτρα ατομικής υγιεινής, σχολαστικό πλήσιμο χεριών, οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να αερίζουν καλά τις τάξεις, ίσως λίγο πιο προσεκτικά από ότι το έκαναν έτσι κι αλλιώς. Οι τουαλέτες των σχολείων να έχουν μεγαλύτερη, αν θέλετε, έτσι, επιμέλεια, που έτσι κι αλλιώς γίνεται στα ελληνικά σχολεία, γιατί δεν είναι μόνο τα προσφυγόπουλα που έχουν γαστρεντερίτιδες, οι όσες επιδημικές, ας το πούμε έτσι, επιδημικές, έτσι, παραπάνω κρούσματα ανακαιρούν σε σχολεία, ακόμα σε όλη τη χώρα και από τις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή δεν είναι και το θέμα. Άρα η λήψη αυτών των απλών μέτρων, που δεν είναι δική μας εφεύρεση, είναι οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πλήσιμο χεριών, άνοιγμα παραθύρων, καθαριότητα στην τουαλέτα όλοι όταν βγαίνουμε. Τελειώνει το ζήτημα. Και αυτό ονομάζεται υγειονομικός φραγμός και δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Έχουν αυξηθεί οι καθαρίστριες οι οποίες θα επιβλέπουν καθότητα των σχολείων μας, ειδικά των 5 αυτοσχολείων. Είναι η έξτρα καθαρίστρια που προσέλαβε η Σχολική Επιτροπή ή η υπάγουσα καθαρίστρια με υπερορίες θα καλύπτει τις επιπλέον αίθουσες που θα πάνε τα παιδιά. Με εξασφαλισμένα τα χρήματα για αυτή. Εξασφαλισμένα τα χρήματα, ναι. Όπως και οι δάσκαλοι, φαντάζομαι. Όπως και οι δάσκαλοι που είναι από το Υπουργείο Παιδείας, είναι από 100 αναπληρωτών. Δάσκαλοι που είναι στο παιδαγωγικό τμήμα και θα καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Έπρεπε οι δάσκαλοι που πήρατε να έχουν κάτι ιδιαίτερο για να διδάξουν αυτά τα παιδιά? Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο ότι θα υπάρχει να ξέρουν οπωσδήποτε μια ξένη γλώσσα. Α. Και να έχουν μια εμπειρία στα θέματα αυτά. Δεν θα λειτουργούσαμε τα σχολεία μας εάν δεν είχαμε αυτές τις προϋποθέσεις ασφαλισμένες. Μάλιστα. Ο εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται έχει ήδη δηλώσει ότι επιθυμεί να πάει και σε τα ΔΕΠ. Όχι μόνο στο σχολείο. Να αναπληρωτήσει, λέτε τώρα. Ναι. Όχι μόνο στη γενική εκπαίδευση, αλλά και στα ΔΕΠ ή στα ΖΕΠ. Έχει ένα δικό κουτάκι, βάζει το νι ότι εγώ επιθυμώ, αν δεν πάω στο σχολείο στην πρώην ζώνη, μπορεί να πάω στα ΔΕΠ. Δεν είναι μόνο είναι επιλογές. Όχι. Και οι μόνιμοι οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν. Είχατε αρνήσεις. Μας ήταν 7 εκπαιδευτικοί για τα ΔΕΠ. 2 δεν προσήλθαν για δικούς τους λόγους. Γιατί συνήθως κάποιος μπορεί να έχει βρει κάπου άλλου δουλειά ή να έχει φύγει στο εξωτερικό. Που κάποιοι επιθυμούν να φύγουν και αυτοί θα καλυφθούν. Αν και δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή περισσότερους εκπαιδευτικούς, από αυτούς τους 5 δασκάλους μας έχουν έρθει λόγω του αριθμού των παιδιών που φοιτούν.